Τρεις μαθήτριες του πρώτου Ιπποκρατίου Γυμνασίου ΚΟ διακρίθηκαν και προκρίθηκαν στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού που διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας με τίτλο «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό». Οι μαθήτριες της πρώτης Γυμνασίου, Γεωργία Δρόσου και Μαριάννα Καλάβρια, την επόμενη 5η 27 Μαΐου διεκδικούν μία θέση στην τελική κατάταξη του διαγωνισμού στην κατηγορία παρουσιάσεις βίντεο, ενώ η μαθήτρια της δεύτερης τάξη Σταματία Γαλουζή στην κατηγορία Εικονικές Δημιουργίες. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που οι μαθήτριες εδώ, αυτές που βλέπετε, η Δρόσου, η Καλάβρια και η Γαλουζή, καθώς και η καθηγήτρια κυρία Μπούσβουλα, διακρίθηκαν σε έναν διαγωνισμό. Χαρούμενος γιατί διακρίθηκαν σε έναν διαγωνισμό που το θέμα το ήταν ο σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός. Οι μαθήτριες αυτές έδειξαν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους βέβαια. Βέβαια συμβαίνει κάτι που το έχουμε δει πολύ συχνά εδώ στο πρώτο γυμνάσιο. Καθηγητές και καθηγήτριες με μεράκι, αγάπη και ζήλο για τη δουλειά τους παρασύρουν τους μαθητές και τις μαθήτριες και με τη συνεργασία πετυχαίνουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτή τη διάκριση και θέλω να συγχαρώ και την καθηγήτρια, να την ευχαριστήσω την καθηγήτρια, την κυρία Μπούσβουλα, που μέσα σε συνθήκες πανδημίας κατόρθωσε να εμφυσίσει στα παιδιά μία ιδέα, την οποία τα παιδιά την ακολούθησαν και έφεραν καταπληκτικά, την ακολούθησαν με επιτυχία και έφεραν καταπληκτικά αποτελέσματα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, γιατί θα πρέπει πραγματικά να δώσω το λόγο στους πρωταγωνιστές, που οι πρωταγωνιστές είναι η καθηγήτρια η κυρία Μπούσβουλα και οι μαθήτριες. Εγώ το μόνο που έχω να τους ευχηθώ είναι να φέρνουν πάντα επιτυχίες για το σχολείο. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν έτσι με πολύ μεγάλη χαρά στο κάλεσμά μας. Δημιουργήθηκαν κατά διαγωνισμό του Βρετανικού Συμβουλίου σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας, που είχε θέμα «Λέμε όχι στο σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό». Αποφασίσαμε να δώσουμε το παρόν. Ο διαγωνισμός ήταν πανελλήνιας εμβέλεια. Ήταν τεράστιος ο ανταγωνισμός. Με πολύ χαρά μας ανακοίνωσαν ότι στον τελικό που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, στην κατηγορία παρουσιάσεις βίντεο, η Γεωργία Δρόσου και η Μαριάννα η Καλάβρια, μαθήτριες της πρώτης τάξης, και στην κατηγορία εικονικές δημιουργίες, η Σταματία Γαλουζή από τη Δευτέρα, διακρίθηκαν και προκρίθηκαν. Ο τελικός, όπως σας είπα, θα γίνει την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το πρώτο που θέλω να σας πω, πέρα από τα συγχαρητήρια στα παιδιά και φυσικά θα τους δώσουμε και το λόγο αμέσως μετά, είναι το πόσο χαρούμενοι νιώθουμε για όλη τη συμμετοχή όλων των παιδιών. Ήταν απίστευτο το πώς αγκάλιασαν τα παιδιά αυτή μας την πρωτοβουλία. Μέσα σε καιρό πανδημίας, όπως είπε και ο κύριος Πυλιγκός, στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, έδειξαν πόσο ευαισθητοποιημένα είναι. Δημιούργησαν, έφτιαξαν πανέμορφα πράγματα, τα οποία παρένθεση σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε, να στολίσουμε και τους διαδρόμους του σχολείου. Ένα τεράστιο μπράβο λοιπόν σε όλα τα παιδιά και στα τρία μας τα κορίτσια. Αισθάνομαι πολύ αγχωμένη για τον τελικό, αλλά και πάλι έχω ενθουσιαστεί, γιατί δεν το περίμενα καθόλου. Το κάναμε για να σταματήσουμε πια, να μην είμαστε στον υπολογιστή μόνο για τα μαθήματα και το διαδίκτυο, και μ' άρεσε πολύ που συνεργάστηκα με τη Μαριάννα. Χάρηκα πάρα πολύ που συνεργάστηκα τόσο ωραία με τη Γεωργία και το κάναμε όλο αυτό όχι μόνο για να φύγουμε και από τους υπολογιστές, αλλά και για να δείξουμε ότι το bullying δεν είναι κάτι αστείο, είναι κάτι που πολλά παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτό. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη και επίσης χαίρομαι που κατάφερα να περάσω το μήνυμα για το σχολικό εκφοβισμό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, αν και δεν το περίμενα. Και επίσης ευχαριστώ και την κυρία Μπούσβουλα που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό, γιατί εκτός από τα μαθήματα σχολείου είναι να περνάς και διάφορα άλλα μηνύματα.